Πώς τον βλέπεις? Λες να μεγάλωσε. Όχι, είναι που έχεις καιρό να τον δεις. Πιο μικρό τον θυμάμαι. Όχι, είναι σταθερά 30 πόντους. Αλήθεια? Χωρίς την ώρα. Έλα, χάιδεψε το. Μωρέ, φοβάμαι. Απαλά, στο κεφαλάκι. Για δες ποιος είναι εκεί. Σωτήρη. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Θα μπορούσε να είμαι και χειρότερα. Γιατί τι έχεις? Τίποτα, πλάκα κάνω. Πέφτες. Μου ήταν τηλέφωνο. Σου έχω αφήσει χιλιάδες μηνύματα. Είχαμε τράβαλε οικογενειακά. Γύρισε ο Νίκος από Αυστραλία και... Ναι, το άκουσα. Και ετοιμάζεται, λέει, για γάμο. Δεν ετοιμαζόταν. Χώρισε. Αλήθεια? Καλύτε. Γιατί? Γιατί αυτή, λέει, ήταν ένα χάλι. Ποιες κατίνες τα λένε αυτά? Δεν είναι θέμα κατινιάς. Όσοι την είδαν, είχαν πάθει φρίκι. Ναι, κοίτανε τα μούτρα τους. Η Βίκη ήταν πολύ εντάξει, παιδί. Πολύ πιο κυρία από όλες αυτές τις γλώσσες. Καλά, ντε. Δες τη φίξαμε. Τι κάνεις απόψε? Ό,τι κάνω συνήθως. Δηλαδή? Το πανάω. Τι έντας, Σωτήρη, σε χάσαμε. Τσακωθήκατε. Του είπα για την ύφη του και τσατίστηκε. Ποια ύφη του? Το τέρας? Να πειράσει. Ούτε για την κομμενά του να δουλεύω. Θα σου πω ένα τραγουδάκι να σου φτιάξω το κέφι. Ο μικρός Γρηγόρης κάθεται και κλαίει, γιατί οι φιλενάδες του δεν του την παίζουνε. Σκάσε ρε βλαμμένο. Είδες που σου φτιάξα το κέφι? Πεινάω. Σου έχω παραγγείλει πιτσούλα, έτσι θα σ' άφηνα εγώ. Ποιος είχε έρθει πριν, άκουσα κουδούνι. Ποιος είχε έρθει? Όχι, κανείς. Κάτι διαφημιστικά μοιράζανε. Ήρθα το φαΐ. Άντε και δεν κρατιέμαι. Μην κουνηθείς, θα σου σερβίρω εδώ. Γιατί τι έκανα? Να σου πάξω στα κόλλα! Να σου πάξω πίσω! Να σου πίσω! Φτάω! Όχι να το! Συγγνώμη. Πόσο είναι? Έχεις ψηλά. Εντάξει. Κράτα το. Ευχαριστώ πολύ. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Δεν θα σε νιώσω. Να δεν τρέψεις από πάνω. Όχι! Εγώ εσάς θα δουλέψω με την προσόντα. Πίτσα το χαμένο. Κατέβασα τα πόδια σου. Τι πίνεις?
Μπύρα. Μπύρα, τέτοια ώρα. Τι ώρα πρέπει να την πιω? Τι έχει πει ο γιατρός? Εξυπνάδες. Είναι κανείς επάνω? Το σώι σου. Όχι, εννοώ κανένας ξένος. Τι είναι ο σκαραβαίος έξω? Δικός μου. Δικός σου? Από πιτσιρικάς θέλω να πάρω σκαραβαίο. Μάλιστα. Αν μιλάω εγώ για μπαλιμπιδισμό. Πώς θα τον πήρες? Καμιά σημασία. Το station που είναι? Το χάρισα. Ορίστε. Το χάρισα. Στο Λεωνίδα, τον αποθηκάριο. Έκανε δίδυμα η γυναίκα του. Αυτό είναι οικογενειακό αυτοκίνητο. Θα τους βολέψει. Θα τους βολέψει. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Έκανα τατουάζ. Τι, όχι ψέματα μου λες. Ένα καταπληκτικό τατουάζ. Κοίτα. Τι θέλω να δω? Cool baby, cool baby, baby baby cool. Άσε τα σαλιαρίσματα και κατέβασε τα πόδια σου. Γιατί να κατεβάσω τα ρημάτια τα πόδια μου? Γουστάρω να απλώσω τα ξερά μου. Ενοχλώ κανέναν? Τον ενοχλώ. Άμα γουστάρεις να απλώσεις τα ξερά σου, να τα απλώσεις αλλού. Όχι στο τραπεζάκι το Chesterfield. Που δούλεψα σε σκλάβο για να το αγοράσω. Γιατί εγώ σαν τι δούλεψα? Δεν έχω προσφέρει τίποτα εγώ εδώ μέσα. Όταν πρώτο μπήκα στο κολοεργοστάσιο σας, είχα μαλλιά μέχρι εδώ. Και λοιπόν, εμείς τα κουρέψαμε. Είχα όνειρα. Ήμουν ερωτευμένος. Ξύπναγα και χαμογελούσα. Τράβα στον παππού να μου φέρεις ένα Αλεξοτανίλ. Ανέτα. Πάμε να μείνουμε κάπου αλλού. Τι? Τι είναι πάλι αυτό? Να πιάσουμε ένα σπίτι. Να μένουμε μόνοι μας. Με το παιδί μας, να νιώσουμε οικογένεια. Μην με πλησιάζεις. Τι απέγινε η Ανέτα που αγάπησα. Που χορεύαμε στα πάρτι, που φλερτάραμε, που ζηλεύαμε. Σου είπα μην με πλησιάζεις. Ανέτα, δεν ζούμε. Είσαι τύφλα, ε. Ακούς τι σου λέω. Δεν ζούμε. Απλώς υπάρχουμε. Δεν φταίς εσύ. Αυτή καταραμένη φταίει. Όλα αυτά είναι δικές της σκέψεις. Αυτή σου κάνει πλησία εγκεφάλου. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά? Τι άλλο σου μαθαίνει, μήπως και τίποτα... Μαριχουάνες? Τι του φέρω μπαμπάκας, τι του φέρω μπαμπάκας. Μίτσο, Μιτσάκο. Μίτσο. Πού είσαι εσύ? Πού μου κρύβεσαι? Μιτσάκο. Μίτσο. Μιτσάκο. Μίτσο. Μίτσο. Όχι, για το weekend. Έλα να φάμε αύριο. Ω, θα φάμε τους δικούς μου. Με μια Κυριακή βλεπόμαστε. Ενινιείς? Δουλειά και πάλι δουλειά, Τζένι. Μου έφαγε από το μηχανέ. Κανας άντρας, τίποτα? Έχω στήσει δόκανα γύρω από το σπίτι. Δεν μπορεί. Κάποιος το πιαστεί. Θα πάω στο χώρο των κριτικών. Μπάπηγα και στο Κυπρίο της προάλλας. Κατάλαβα, αλλά παντρεμένη ήταν. Οι Κύπροι παντρεύονται μικροί. Τώρα που θα έρθει η Στέλλα, θα ξαναρχίσουμε τους χορούς. Τι? Έρχεται η Στέλλα? Δε στόπα. Καταφτάνει. Άντε, επιτέλους. Έλεγα πως δεν θα ξαναγυρίσει. Θα βρει εκεί γαμπρό και θα μείνει για πάντα. Μπα. Κάτι βρήκε δηλαδή, αλλά δεν ήταν τυχερό. Εδώ είναι η τύχη μας. Αν μπορούμε, ας κάνουμε κι αλλιώς. Φαντάζομαι δεν θα βλέπεις την ώρα να γυρίσει. Δεν ξέρεις πόσο μου έχει λείψει. Δεν είχα άνθρωπο να παραγγέλνω τη family pizza και να μην μας φτάνει. Και
πότε με το καλό έρχεται. Την άλλη εβδομάδα. Έχει λέει πρώτα να τακτοποιήσει κάτι εκκρεμότητες. Και θα έρθει. Στελίτσα, τι κάνεις βρεβικάκι μου, χαθήκαμε. Τι έγινε. Τι να γίνει. Φεύγω την άλλη εβδομάδα για Αυστραλία. Έλα. Άντε, μπράβο. Αλλά θέλω πρώτα να τακτοποιήσω κάτι εκκρεμότητες. Ο Γρηγόρης τι κάνει. Δεν τον βλέπω. Πήγα πριν από καιρό και του είπα όλη την αλήθεια. Ναι. Τότε καιρός να τη μάθουν κι άλλοι. Ποιοι. Η οικογένεια του Νίκου. Τώρα πια, για ποιο λόγο. Γιατί ο Νίκος κάποια στιγμή θα τους τα ξεράσει. Θέλω να μάθουν ότι όλα έγιναν εξαιτίας της βλακείας σου. Πάμε. Δεν πάω πουθενά. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας ξεχάσουν τα παλιά. Όχι, γλυκιά μου. Πάρτηκε. Δεν θα γλιτώσεις έτσι εύκολα. Στέλλα, καταλαβαίνεις την κατάστασή μου. Έμεινα ολομόναχη. Εκτός από τον Γρηγόρη εξαφανίστηκε και ο Νίκος. Έχασα δύο άντρες που μου αγαπούσαν σαν τρελή. Τι θα απογίνω. Τι ανάγκη έχεις εσύ. Εσύ είσαι ένα πείμα. Όχι, δεν είμαι. Ήμουν, δεν είμαι πια. Κοίτα, τι έβγαλα από τη στεναχώρια μου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το όνειρο κάθε άντρα. Αλήθεια το λες. Μα είναι δυνατόν. Τέτοιο κορμί, τέτοια μάτια, τέτοια πόδια, τέτοια χέρια. Κοίτα χεράκι. Να σε καλά με τον Όνης. Όχι αυτό το άλλο. Κοίτα, κοίτα χεράκι, ζωγραφιά. Ευτυχώς που έχω και εσένα και μου τα λες αυτά. Μα αν δεν στα πω εγώ, ποιος θα στα πει. Όταν μπήκες, τρόμαξα. Το μάτι σου ήταν αγριεμένο. Μου πέρασε. Δίκη μου, θέλω από σήμερα να είμαστε αχώριστες. Ερωτάς κεραυνοβόλος, φίλε μου. Για χάρη της ξέρεις που έφτασα. Στην Αυστραλία. Μάλιστα, καλά άκουσες. Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και έρχεται κατόπιν η κυρία και μου σκάει το παραμύθι. Πώς τον βλέπεις. Λες να μεγάλωσε. Όχι, είναι που έχεις καιρό να τον δεις. Πιο μικρό τον θυμάμαι. Όχι, είναι σταθερά 30 πόντους. Αλήθεια. Χωρίς την ώρα. Έλα, χάιδεψε το. Μωρέ, φοβάμαι. Απαλά, στο κεφαλάκι. Κατερίνα, για δες ποιος είναι εκεί. Σωτήρη. Τι γίνεται. Τι κάνεις. Θα μπορούσε να είμαι και χειρότερα. Γιατί τι έχεις. Τίποτα, πλάκα κάνω. Χάθηκες. Μου ήταν τηλέφωνο. Σου έχω αφήσει χιλιάδες μηνύματα. Είχαμε τράβαλε οικογενειακά. Γύρισε ο Νίκος από Αυστραλία και... Ναι, το άκουσα. Και ετοιμάζεται λέει για γάμο. Ετοιμαζόταν. Χώρισε. Αλήθεια. Τι καλύτερα. Γιατί. Γιατί αυτή λέει ήταν ένα χάλι. Ποιες κατίνες τα λένε αυτά. Δεν είναι θέμα κατηνιάς. Όσο την είδαν είχαν πάθει φρίκη. Ναι, κοίτανε τα μούτρα τους. Η Δίκη ήταν πολύ εντάξει παιδί. Πολύ πιο κυρία από όλες αυτές τις γλώσσες. Καλά, ντε. Δες τη φίξαμε. Τι κάνεις απόψε. Ό,τι κάνω συνήθως. Δηλαδή. Το πανάω. Το Σωτήρη, σε χάσαμε. Τσακωθήκατε. Του είπα για την ύφη του και τσατίστηκε. Ποια ύφη του, το τέρας. Θα πειράσει. Ούτε για την κομμενά του να του λέω. Θα σου πω ένα τραγουδάκι
να σου φτιάξω το κέφι. Ο μικρός Γρηγόρης κάθεται και κλαίει, γιατί οι φιλενάδες του δεν του την παίζουνε. Σκάσε ρε βλαμμένο. Είδες που σου φτιάξα το κέφι. Πεινάω. Σου έχω παραγγείλει πιτσούλα, έτσι δεν σ' άφηνα εγώ. Ποιος είχε έρθει πριν, άκουσα κουδούνι. Ποιος είχε έρθει? Όχι, κανείς. Κάτι διαφημιστικά μοιράζανε. Ήρθε το φαΐ! Άντε και δεν κρατιέμαι. Μην κουνηθείς, θα σου σερβίρω εδώ. Γιατί τι έκανα? Δεν σου φάξα κόλλα! Δεν σε προδομίσα! Δεν σε πείσα! Όχι, συγγνώμη. Πόσο είναι? Έχεις ψηλά. Εντάξει. Κράτα το. Ευχαριστώ πολύ. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Δεν θα σε νιώσω. Να δεν τρέψεις από πάνω. Όχι, εγώ εσάς θα δουλέψω με την προσόντα. Πίτσα το χαμένο. Κατέβα στα πόδια σου. Τι πίνεις? Μπύρα. Μπύρα, τέτοια ώρα. Τι ώρα πρέπει να την πιω? Τι έχει πει ο γιατρός? Εξυπνάδες. Είναι κανείς επάνω? Το σόι σου. Όχι, εννοώ κανένας ξένος. Τι είναι ο σκαραβαίος έξω? Δικός μου. Δικός σου? Από πιτσιρικάς θέλω να πάρω σκαραβαίο. Μάλιστα. Αν μιλάω εγώ για μπαλιμπεδισμό. Πώς θα τον πήρες? Καμιά σημασία. Το station που είναι? Το χάρισα. Ορίστε. Το χάρισα. Στο Λεωνίδα, τον αποθηκάριο. Έκανε δίδυμα η γυναίκα του. Αυτό είναι οικογενειακό αυτοκίνητο. Θα τους βολέψει. Θα τους βολέψει. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Έκανα τατουάζ. Τι, όχι ψέματα μου λες. Ένα καταπληκτικό τατουάζ. Κοίτα. Δεν θέλω να δω. Cool baby, cool baby, baby baby cool. Άσε τα σαλιαρίσματα και κατέβασε τα πόδια σου. Γιατί να κατεβάσω τα ρημάτια τα πόδια μου? Γουστάρω να απλώσω τα ξερά μου. Ενοχλώ κανένα? Ποιον ενοχλώ? Άμα γουστάρεις να απλώσεις τα ξερά σου, να τα απλώσεις αλλού. Όχι στο τραπεζάκι το Chesterfield. Πού δούλεψα σε σκλάβα για να το αγοράσω? Γιατί εγώ σαν τι δούλεψα? Δεν έχω προσφέρει τίποτα εγώ εδώ μέσα. Όταν πρωτομπήκα στο κολοεργοστάσιο σας, είχα μαλλιά μέχρι εδώ. Και λοιπόν εμείς τα κουρέψαμε. Είχα όνειρα. Ήμουν ερωτευμένος. Ξύπναγα και χαμογελούσα. Τράβα στον παππού να μου φέρεις ένα Αλεξοτανίλ. Ανέτα. Πάμε να μείνουμε κάπου αλλού. Τι? Τι είναι πάλι αυτό? Να πιάσουμε ένα σπίτι. Να μένουμε μόνοι μας. Με το παιδί μας. Να νιώσουμε οικογένεια. Μην με πλησιάζεις. Τι απέγινε η Ανέτα που αγάπησα.
Που χορεύαμε στα πάρτι, που φλερτάραμε, που ζηλεύαμε. Σου είπα μη με πλησιάζεις. Ανέτα, δεν ζούμε. Είσαι τύφλα, ε. Ακούς τι σου λέω. Δεν ζούμε. Απλώς υπάρχουμε. Δεν φταίς εσύ. Αυτή η καταραμένη φταίει. Όλα αυτά είναι δικές της σκέψεις. Αυτή σου κάνει πλησία εγκεφάλου. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Τι άλλο σου μαθαίνει, μήπως και τίποτα... Μαριχουάνες. Τι του φέρω μπαμπάκας, τι του φέρω μπαμπάκας. Μίτσο, Μιτσάκο. Μίτσο. Πού είσαι εσύ? Πού μου κρύβεσαι, ε? Μιτσάκο. Μίτσο. Μιτσάκο. Μίτσο. Μίτσο. Όχι, για το weekend. Έλα να φάμε αύριο. Ω, θα φάμε τους δικούς μου. Με μια Κυριακή βλεπόμαστε. Ενινιούς. Δουλειά και πάλι δουλειά, Τζένι μου. Με έφαγε από το μηχανή. Κανάς άντρας, τίποτα. Έχω στήσει δόκανα γύρω από το σπίτι. Δεν μπορεί κάποιος το πιαστεί. Θα πας στο χώρο των κριτικών. Μπάπηλα και στο Κυπρίο της προάλλας, κατάλαβα, αλλά παντρεμένη ήταν. Οι Κύπροι παντρεύονται μικροί. Τώρα που θα έρθει η Στέλλα, θα ξαναρχίσουμε τους χορούς. Τι, έρχεται η Στέλλα. Δε στόπα. Καταφθάνει. Άντε, επιτέλους. Έλεγα πως δεν θα ξαναγυρίσει. Θα βρει εκεί γαμπρό και θα μείνει για πάντα. Μπα. Κάτι βρήκε δηλαδή, αλλά δεν ήταν τυχερό. Εδώ είναι η τύχη μας. Αν μπορούμε, ας κάνουμε κι αλλιώς. Φαντάζομαι δεν τα βλέπεις την ώρα να γυρίσει. Δεν ξέρεις πόσο μου έχει λείψει. Δεν είχα άνθρωπο να παραγγέλνω τη family pizza και να μην μας φτάνει. Και πότε με το καλό έρχεται? Την άλλη εβδομάδα. Έχει λέει πρώτα να τακτοποιήσει κάτι εκκρεμότητες. Και θα έρθει. Στελίτσα, τι κάνεις βρεβικάκι μου, χαθήκαμε. Τι έγινε? Τι να γίνει? Φεύγω την άλλη εβδομάδα για Αυστραλία. Έλα. Άντε, μπράβο. Αλλά θέλω πρώτα να τακτοποιήσω κάτι εκκρεμότητες. Ο Γρηγόρης τι κάνει? Δεν τον βλέπω. Πήγα πριν από καιρό και του είπα όλη την αλήθεια. Ναι. Τότε καιρός να τη μάθουν κι άλλοι. Ποιοι? Η οικογένεια του Νίκου. Τώρα πια, για ποιο λόγο? Γιατί ο Νίκος κάποια στιγμή θα τους τα ξεράσει. Θέλω να μάθουν ότι όλα έγιναν εξαιτίας της βλακίας σου. Πάμε. Δεν πάω πουθενά. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας ξεχάσουν τα παλιά. Όχι, γλυκιά μου. Πάρτηκε. Δεν θα γλιτώσεις έτσι εύκολα. Στέλλα, καταλαβαίνεις την κατάστασή μου. Έμεινα ολομόναχη. Εκτός από τον Γρηγόρη εξαφανίστηκε και ο Νίκος. Έχασα δύο άντρες μου, αγαπούσα σαν τρελή. Τι θα απογίνω? Τι ανάγκη έχεις εσύ? Ναι. Εσύ είσαι ένα πείμα. Όχι, δεν είμαι. Ήμουν, δεν είμαι πια. Κοίτα, τι έβγαλα από τη στεναχώρια μου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το όνειρο κάθε άντρα. Αλήθεια το λες? Μα είναι δυνατόν? Τέτοιο κορμί, τέτοια μάτια, τέτοια πόδια, τέτοια χέρια. Κοίτα χεράκι. Να σε καλά με τον Όνης. Όχι, αυτό το άλλο. Κοίτα, κοίτα χεράκι, ζωγραφιά. Ευτυχώς που έχω και εσένα και μου τα λες αυτά. Μα αν δεν στα πω εγώ, ποιος θα στα πει? Όταν μπήκες, τρόμαξα. Το μάτι σου ήταν αγριεμένο. Μου πέρασε. Δίκη μου, θέλω από σήμερα να είμαστε αχώριστες. Ερωτάς κεραυνοβόλος, φίλε μου. Για χάρη της, ξέρεις που έφτασα? Στην Αυστραλία. Μάλιστα, καλά άκουσες. Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και έρχεται κατόπιν η κυρία και μου σκάει το παραμύθι.